Φίλε και φίλοι, χαίρετε! Και χρόνια πολλά! Happy Valentine's! Τρελάθηκε να αυτή θα λέτε τώρα. Τόσα χρόνια έκανε ένα Valentine's το Ayo και τώρα κάνει Happy Valentine's. Λοιπόν, χρόνια πολλά! Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Έρωτα, ο οποίο ηλιστικά εμπορικά γιορτάζεται σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, από μια άλλη σκοπιά. Εάν δεν το πράξετε ήδη, πατήστε εκείνο το ευλογημένο το κούμπι για εγγραφή, subscribe, είναι δωρεάν. Και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποίησεις για όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Συνήθως τώρα ανεβάζω νέο βίντεο στις 9 τις καθημερινές. Λοιπόν, είναι το Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Και δεν σιουρκάζουμε που λέμε στην Κύπρο. Δεν σιγουριάζομαι. Δεν βρίσκω την ίσια μου. Θέλω να μιλήσω για ορισμένα πράγματα και γενικά και ειδικά και θεωρητικά και πρακτικά. Κατά τη γνώμη μου και την επαγγελματική και την επιστημονική και την προσωπική, ο έρωτας δεν είναι ηλική Ματεριαλιστική, φυσική, σωματική κατάσταση ή συνθήκη είναι πνευματικό αγαθό έρωτας. Οπότε εξακολουθώ να δηλώνω την αντίθεση μου με την εμπορική εορτή του Αγίου Βαλεντίνου που εορτάζεται σήμερα σε όλες τις δυτικόπληχτες χώρες. <laughs> Δεν ξέρω αν εμείς είμαστε οι Έλληνες και οι Κύπροι οι δυτικοί λαοί, είμαστε σίγουρα δυτικόπληκτοι. Έχω πολλά στο μυαλό μου και ερωτήματα διάφορα τα οποία έχω διαβάσει σε σχόλια κάτω από τα βίντεο, και ερωτήματα δικά σας που σε διάφορα messengers ή σε email παλιότερα που έπαιρνα emails. Είπαμε τώρα παίρνω emails μόνο από όσου βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Για να βγάζουμε άκρη. Και τα ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσω σήμερα να δώσω μια απάντηση έχουν να κάνουν με το αν εμεί εξελισσόμαστε και ψυχοεκπαιδευόμαστε και ψυχοθεραπευόμαστε. Μήπως αυτό θα το κάνει πολύ πιο δύσκολο να βρούμε ερωτικό Αυτό είναι ένα κανθόδες ερώτημα. Το οποίο έρχεται και σε άλλες μορφές του στυλ από τον καιρό που κάνω ψυχοεκπαίδευση, από τον καιρό που κάνω ψυχοθεραπεία. Διώχνω συνέχεια ανθρώπους από τη ζωή μου, δεν ταιριάζω με τόσους πολλούς ανθρώπους όσους ταιριάζα παλιότερα. Και μήπως αυτό θα με αφήσει χωρίς φίλους και χωρίς σύντροφο. Εάν είμαι ένα τύπο που είμαι σεξουαλικό τύπο και ερωτικό τύπο και θέλω να έχω ερωτική σχέση και συντροφικότητα, είναι λίγοι άνθρωποι που δεν θέλουν ερωτική σχέση. Ελάχιστοι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν ερωτική σχέση και σύνδεση. Και είναι θεμητό και το να επιθυμεί και το να μην επιθυμεί. Και επίση τα άλλα ερωτήματα έχουν να κάνουν με την προσωπική μου ζωή που μου έχετε ρωτήσει διάφοροι πρόσφατα κάτω από βίντεο που έκανα που σας ανακοίνωσα ότι βρισκόμαι σε μια καινούρια σχέση και σε μια αναδημιουργημένη οικογένεια που με ρωτούσατε πώς γνωριστήκατε, πώς έγινε, πώς είσαι σίγουρη, πώς γίνεται ένα πρόσωπο το οποίο έχει δηλώσει δημοσίω και ξεκάθαρα ότι υποφέρει από την αρρώστια της συνεξάρτησης, πώς μπορεί να είναι σίγουρο ότι αυτή η καινούρια σχέση δεν είναι πάλι μια απάτη του μυαλού, γιατί σε εξαρτώμενοι κάνουμε απάτε του μυαλού μα. Δηλαδή, δημιουργούμε φανταστικέ ιστορίε στο μυαλό μα, τι οποίε και πιστεύουμε. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μα, δηλαδή. Δεν ξέρω πόσα θα σα πω, γιατί δεν ξέρω αν σα αφορούν κιόλα τα εντελώ προσωπικά μου. Είμαι όμω διατεθειμένη να μοιραστώ κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω πω μπορεί να είναι χρήσιμα σε άλλους ανθρώπους, μόνο για να είναι χρήσιμα. Όχι για να δώσω οποιαδήποτε εγκυρότητα στις αποφάσεις μου ή για να δικαιολογηθώ δημοσίω γιατί, <laughs> γιατί έχω κάνει αυτές τις αλλαγές. Δικαιούμαι να κάνω αλλαγές. Δικαιούμαι και εγώ να ερωτευτώ και δικαιούμαι και εγώ να είμαι μόνη μου ή να είμαι με σύντροφο ή να έχω παιδιά ή να μην έχω παιδιά. Όλοι μας δικαιούμαστε να έχουμε τις δικές μας επιλογές στη ζωή. Λοιπόν, ο έρωτας είναι πνευματική υπόθεση. Γιατί σε επίπεδο σωματικό ταιριάζουμε με αρκετού ανθρώπους. Η σωματική ελκυστικότητα και η σωματική συμβατότητα σε ερωτικό επίπεδο είναι αρκετά ψηλή. Δηλαδή υποστηρίζουν οι, οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη σεξουαλική έλξη και τη σεξουαλική συμβατότητα ότι μπορούμε να ταιριάξουμε σεξουαλικά και ερωτικά και να νιώσουμε έλξη σεξουαλικά και ερωτικά για περισσότερους από έναν ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι δυσκολάκι το να επιτύχουμε τη σωματική έλξη, είναι ευκολάκι. Τα πράγματα δυσκολεύουν όσο ανεβαίνουμε επίπεδα έλξης και ταιριάσματο. Πάμε μετά στην διανοητική έλξη που έχει να κάνει με την νοημοσύνη που έχει κάθε άνθρωπος, με τις σκέψεις που έχει κάθε άνθρωπος και με το αν ταιριάζει ο τρόπος σκέψης του ενός ανθρώπου με τον άλλο. Εκεί είναι πιο δύσκολο να βρει ανθρώπου που να ταιριάζει στον τρόπο σκέψη και να μην του βαριέσαι. Πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπειρία του να συναντήσουμε έναν άνθρωπο, μπορεί και σε ερωτικό επίπεδο, όχι απαραίτητα σε φιλικό επίπεδο, και να αγωιτευτούμε από τον τρόπο που μιλάει, από τι σκέψει που εκφράζει, από τον τρόπο που σκέφτεται και να νιώθουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε αυτόν τον άνθρωπο και να περάσουμε χρόνο μαζί του ή να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μας φαίνεται πολύ βαρετός, πολύ ανιαρός, να μην μας τραβάει καθόλου το ενδιαφέρον η συζήτηση με τον άνθρωπο αυτό και να νιώθουμε ότι βαριόμαστε ή ακόμη να παθαίνουμε και πονοκέφαλο. Γιατί όταν επικοινωνούν δύο άνθρωποι, και ακόμη περισσότερο όταν ερωτοτροπούν δύο άνθρωποι συντονίζονται οι εγκεφαλοί τους. Τα εγκεφαλικά τους κύματα συντονίζονται. Άρα αν εσύ έχεις ψηλότερη συχνότητα εγκεφαλικών κιθάρων και πας να φλερτάρεις και να συνομιλήσεις με έναν άνθρωπο με χαμηλότερη συχνότητα εγκεφαλικών κιθάρων άς με επιτραπεί σικ να μιλήσω έτσι για το, τη διαφορά μεταξύ ενό ανθρώπου που χρησιμοποιεί μεγαλύτερο μέρο του εγκεφάλου του και έχει περισσότερε νευρονευρικέ συνάψει παρά ενό ανθρώπου που χρησιμοποιεί μικρότερο μέρο του εγκεφάλου του και δεν σκέφτεται και ιδιαίτερα, θα κουραστεί, θα βαρεθεί. Άρα έχουμε τη σωματική έλξη που είναι ευκολάκι, έχουμε τη διανοητική έλξη που είναι αρκετά δύσκολη. Μετά πάμε στη συναισθηματική έλξη και τέριασμα, να είναι και οι δύο άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι να έχουν επαφή με τα συναισθήματά τους, να έχουν συναισθηματική νοημοσύνη, να είναι άνθρωποι οι οποίοι να ξέρουν αν όντως θέλουν να έχουν σχέση ή όχι, να ξέρουν τι είναι, τι θέλουν, να έχουν συναισθηματική αυτεπίγνωση. Και μετά πάμε στο κορυφαίο κομμάτι που είναι το πνευματικό κομμάτι, το υπαρξιακό κομμάτι. Ποιο είσαι ρε, άνθρωπε, για ποιο λόγο ζει, για ποιο λόγο θες να δημιουργήσεις μια σχέση, για ποιο λόγο θες να ερωτευτείς, τι έχεις πνευματικά να προσφέρεις, τι είναι η πνευματικότητα, τι είναι το πνεύμα. Είναι η ενασχόληση του ανθρώπου με τις έννοιες της ζωής που δεν έχουν να κάνουν με τον ηλιστικό αυτό κόσμο πνευματικότητα έχει να κάνει με το πώς ένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του μέσα στον κόσμο. Πνευματικότητα είναι το να προσπαθεί ένας άνθρωπος να καλυτερεύσει τον εαυτό του, να καταλάβει ποια είναι τα ελαττώματα του και να προσπαθεί να τα βελτιώσει. Η ψυχοεκπαίδευση οδηγεί στην πνευματικότητα, η ψυχοθεραπεία οδηγεί στην πνευματικότητα, εάν θέλει αυτός που ψυχοεκπαιδεύεται και αν θέλει αυτός που ψυχοθεραπεύεται και ο καθημερινός πνευματικός αγώνας. Είμαι πεπισμένη ότι ο έρωτας είναι κύριος πνευματικό ζήτημα. Και γι' αυτό και μιλούν και οι πατέρες της Εκκλησίας για το θείο έρωτα. Και παρομοιάζουν τον έρωτα που νιώθει ο άνθρωπος που επιζητεί την ένωση με το Θεό, με τον ανθρώπινο έρωτα. Ε, είναι θέμα του πνεύματος. Δηλαδή ένα πνεύμα αναγνωρίζει ένα αδελφό πνεύμα. Δηλαδή το πνεύμα μας αναγνωρίζει το πνεύμα ενός άλλου ανθρώπου, ο οποίος και μας ελκύει ερωτικά και μας ελκύει διανοητικά και συναισθηματικά έχουμε συμβατότητα και το στυλ δεσμού μας είναι παρόμοιο, κατά προτιμήση είναι ασφαλές και το δύο. Και έχουμε κοινά πνευματικά οράματα, κοινού πνευματικού αγώνε, κοινέ πνευματικέ αξίε και ιδανικά. Δεν μιλάω για ένα στοιχείο του να έχεις μια ερωτική σχέση στην οποία να μην υπάρχει καθόλου το σωματικό, σεξουαλικό και το φυσικό κομμάτι. Μιλάω όμως για μια ερωτική σύνδεση η οποία ξεκινάει από ένα χώρο πνευματικότητας. Από ένα χώρο που ο καθένας αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του στον κόσμο υπευθυνότητα και θέλει να αφήνει πίσω του ένα ευγενικό πνευματικό αποτύπωμα. Δηλαδή έτσι με πιο απλά λόγια, αν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ συνέχεια να γίνομαι καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, αν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω συνεχώς να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, θέλω να γίνομαι πιο Ασφαλή συναισθηματικά, να αποκτήσω πιο ασφαλέ τίλτε μου. Αν είμαι ένα άνθρωπο, ο οποίο προσπαθώ να γιατρέψω τα τραύματά μου. Αν είμαι ένα άνθρωπο, ο οποίο προσπαθώ να εξελίσσομαι και να αφήνω πίσω μου οτιδήποτε με βαραίνει, να αφήνω πίσω μου την τοξικότητα, να αφήνω πίσω μου τα μπερδέματα, να αφήνω πίσω μου τα συμφέροντα, να αφήνω πίσω μου οτιδήποτε με κρατάει καθυλωμένο σε μια δύσκολη ζωή. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή όταν προσπαθείς να υπηρετήσει την ύλη και να υπηρετήσει τη σάρκα μόνο. Είναι δύσκολο. Πολύ κουραστικό. Αν μετρά την επιτυχία σου με το πόσα λεφτά βγάζει, τι εμφάνιση έχει, πώ σε χτιμάει ο κόσμο ή δεν σε χτιμάει ο κόσμο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να είσαι ψηλά στην ηλιστική αλυσίδα. Πολύ δύσκολο και βλέπουμε και συχνά ανθρώπου οι οποίοι τα καταφέρνουν κάποιου διάτοντε αστέρε, οι οποίοι μπορεί ξέρω εγώ, να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη διάσημοι επειδή έχουν κάποιο ταλέντο ή επειδή έχουν συμμετέχει σε ένα reality show ή κάτι, οι οποίοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν τη διασημότητα και όταν τη χάσουν μετά να χάνουν και τη κάτω από τα πόδια του ή να γίνονται εξαιρετικά αυτοκαταστροφικοί έχοντα αυτή την ψηλή θέση στην ληστική αλυσίδα. Δεν είναι δύσκολο να διατηρήσει ο πιο πλούσιο άνθρωπο, ο πιο πετυχημένο, ο πιο λεφτά, η πιο ωραία γκόμενο, ο πιο ωραίο αυτό με το πιο ωραίο αυτοκίνητο, αυτό με το πιο μεγάλο σπίτι. Όλα αυτά είναι δύσκολο να τα διατηρήσει, δεν είναι εύκολο. Ναι, πρέπει συνέχεια να προσπαθεί γιατί όλο και κάποιο νέο μοντέλο ανθρώπου θα βγει, κάποιο νέο μοντέλο αυτοκινήτου θα βγει, κάποιο νέο μοντέλο σπιτιού θα βγει και δεν, άμα προσπαθεί να είσαι ψηλά στην ηλιστική αλυσίδα, είναι εξαντλητικό. Ένω, αν η προσπάθεια σου και η στόχη σου είναι να είσαι τόσο το δυνατόν καλύτερος άνθρωπος και να βελτιώνεσαι και να εξελίσσεσαι, θα έχεις βελτιωθεί στην πορεία τόσο ώστε να μην σε ενοχλεί αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι γύρω σου που βελτιώνονται περισσότερο και να μην θες να είσαι πρώτος. Να θες να είσαι αγωνιστής. Να θες να βρίσκεσαι μέσα στην αρένα. Να θες να νιώθεις ότι είσαι ζωντανός. Ότι αγωνίζεσαι, ότι προσπαθείς, ότι δεν έχεις παραδώσει τα όπλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις, προσωπικές, στις ερωτήσεις τις προσωπικές. Πώς έχω γνωρίσει τον συντροφό Τον γνώρισα μετά από δική του πρωτοβουλία. Αυτός με πλησίασε πρώτος. Αυτός επικοινώνησε πρώτος μαζί μου, γραπτός, και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η διατύπωση του λόγου και η πνευματικότητα, η οποία απέπνεε μέσα από τον λόγο. Για να πω την αλήθεια, με το που έλαβα την επικοινωνία τον κάτι instinct μου αναπήδησε. Θυμάμαι τη μέρα και την ώρα που διάβασα την πρώτη επικοινωνία και λέω κάτι έχει εδώ, κάτι έχει εδώ και για να είμαι ειλικρινής δεν ένιωσα λίγο φόβο και προσπαθούσα να αντιληφθώ τι ήταν αυτός ο φόβος που ένιωθα και νομίζω ήταν ο φόβος το ότι δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ τη γνωριμία με έναν αξιολόγο άνθρωπο με πνευματικότητα οπότε προτίμησα να απαντήσω συντηρητικά και να μην προχωρήσω την κουβέντα υπήρχαν επόμενες επικοινωνίες όπου σαν να το γνώριζε τώρα που το συζητάμε του λέω σαν να γνώριζες ότι εγώ ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα για σένα ήθελα να μου λύσεις κάποιες απορίες άρχισε να μου γράφει για τον εαυτό του και μέσα σε δύο μήνες περίπου αρχίσαμε να μιλάμε προσωπικά να έχουμε βιντεοκλήσεις και... Η αλήθεια είναι ότι ερωτεύτηκα το πνεύμα του, ερωτεύτηκα τη ψυχή του, πρωτού δω την εμφάνισή του. Εμφανισιακά είναι ένας αντικειμενικά πολύ ωραίο Ναι. Δεν έψαχνα να βρω έναν ωραίο ογκόμενο, αλλά μου έτυχε. Ε, δεν είναι κάτι που το επιδίωξα. Ούτε είχα δει τη φωτογραφία του όταν επικοινωνήσε μαζί μου την πρώτη φορά. Ε, εξήγησα εγώ ότι ήμουνα σε μια φάση αποθεραπείας από τη συνεξάρτηση και ο ίδιος ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται, μου είπε ότι και εγώ τα ίδια και εγώ βρίσκομαι σε αυτή την περίοδο, δεν μου την έπεσε κανονικά, δεν μου είπε θέλω να σε γνωρίσω και είσαι ωραία γυναίκα και θέλω να σε γνωρίσω. Αυτό προέκυψε στην πορεία, ενώ ήταν κάτι που έγινε αυθόρμητα και από τις δύο πλευρές. Ε, μοιράστηκα μαζί του τις ανησυχίες μου για τον εαυτό μου, μοιράστηκε αυτό στις δικές του ανησυχίες για το δικό του εαυτό και βάλαμε πολύ χαμηλά τον πύχη από την αρχή του στυλ ότι δεν περιμέναμε μεγάλα πράγματα. Είπαμε ας γνωριστούμε σιγά σιγά, ας γνωριστούμε και διαζώσεις και βλέπουμε και κάνουμε. Αυτό που είχαμε ξεκαθαρίσει ήταν ότι ούτε εκείνος ούτε εγώ δεν είμαστε πολύ γαμικά όντα, άρα όσο φλερτάραμε, φλερτάραμε μόνο μεταξύ μας, ότι δεν θα υποσχόμασταν κάτι που να μην μπορέσουμε να το τηρήσουμε, άρα Πράταμε μετά που δοκιμάζαμε ε, το πρώτο που δοκιμάσαμε ήταν να συναντηθούμε από κοντά και να, να δούμε πώς είμαστε από κοντά ε, για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Μετά, ενώ εγώ δεν είχα προγραμματίσει να γνωρίσω τα παιδιά, είχα μια εσωτερική πληροφορία ότι ήθελα να γνωρίσω τα παιδιά, γιατί σκέφτηκα και ένιωσα ότι από τη στιγμή που υπάρχει πνευματική ταυτίση με τον άνθρωπο εκείνο και ο άνθρωπος εκείνος έχει μικρά παιδιά παρόλο που εγώ είχα πει από την αρχή ότι δεν είμαι σε θέση να μεγαλώσω ξανά παιδιά και το είπα και το εννοούσα, δεν το είπα για να κοροϊδέψω ε, όταν ένιωσα ότι υπάρχουν αυθεντικά συναισθήματα και μια πνευματική σύνδεση ουσιαστικά συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσα να μην γνωρίσω τα παιδιά και είπα να γνωρίσω τα παιδιά ούτως ώστε να δω και πώς τα παιδιά θα με δουν εμένα και πώς θα νιώσω εγώ με τα παιδιά. Ήταν έτσι άμεση η σύνδεση που βιώσαμε με τα παιδιά και είμαστε τώρα σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας, έχουμε ανακοινώσει στη, στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δεν μιλάω για το κανάλι, μιλάω για τα μεγαλύτερα παιδιά, το τι θα γίνει και αυτό το οποίο μας α, συνδέει ουσιαστικά είναι η πνευματικότητα. Η πνευματική σύνδεση σε ένα πνευματικό επίπεδο. Ε, στην πορεία ανακαλύψαμε ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά. Πολύ αστείο ακόμη και στο τι μάρκα μπορεί χρησιμοποιούμε για το πλυντήριο των πιάτων, για το πλυντήριο των ρούχων, τη, μικρά αντικείμενα τα οποία επιλέγει ο καθένας για Χρήση μέσα στο σπίτι, τα ίδια ακριβώ, συνήθειε. Δεν τα γνωρίζαμε αυτά από την αρχή. Αυτά προέκυψαν στη συνέχεια. Ε, μπορεί κάποιος να διερωτηθεί και να πει: Καλά, είσαι σίγουρη. Ναι, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη για το ότι δεν υπάρχουν ζητήματα που να με προβληματίζουν, δεν υπάρχουν ηθικά κολλήματα, δεν γίνονται πράγματα τα οποία να με ενοχλούν και να αναπηδάει το κάτι στιχτμού, Α, έτσι. Δεν υπάρχουν κοκκίνα καμπανάκια. Αντιθέτως, οι, οι πράσινες σημαίες ανεμίζουν ολούθε. Ε, εννοείται ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα, όπως όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα της καθημερινότητας ε, και της καθημερινότητας με δυο μικρά παιδιά, το, το θέμα του ύπνου, το θέμα των δουλειών, τα, τα φυσιολογικά ανθρώπινα πράγματα. Αυτό όμως το οποίο είναι έτσι ένα κριτήριο που και για τους δυο μας είναι αποδεικτικό της πνευματικής ε, σύνδεσης μας είναι ότι και το σώμα μας αλλά και η ψυχή μας έχει ηρεμήσει πάρα πολύ από τον καιρό που συνδεθήκαμε. Δηλαδή ε, και ο ύπνος μας έγινε καλύτερος και η διατροφή μας έγινε καλύτερη και έχουμε περισσότερη ευεξία και περισσότερη αισιοδοξία και αυτό το οποίο μας... Ε, μας χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι και οι δύο έχουμε την ίδια αισιοδοξία, χαρά και όρεξη για οικογένεια. Και κάτι που έχω μοιραστεί με τον σύντροφο μου τις προηγούμενες μέρες που το συζητούσαμε ήταν ότι έτσι είχα ξεκινήσει τη ζωή μου, εννοείται πατώντα πάνω σε σαθρά θεμέλια, έτσι είχα ξεκινήσει τη ζωή μου στον πρώτο μου γάμο και έτσι φανταζόμουν τη ζωή μου από παιδί ότι ήθελα να έχω μια οικογένεια που να είμαι χαρούμενη που είμαι σε αυτή την οικογένεια και ο σύντροφος μου να είναι χαρούμενος που είναι σε αυτή την οικογένεια και γενικά να χαιρόμαστε τη ζωή. Και βίωσα πολύ δύσκολες ηθίκες μέσα σε έναν γάμο που σίγουρα δεν υπήρχε ενθουσιασμός από την άλλη πλευρά. Ε, ήμουνα μόνο εγώ που προσπαθούσα με χαρά και με όρεξη και με αισιοδοξία για να πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχουν και πολλές ώρες οικογενειακών βίντεο που το αποδεικνύουν αυτό. Δηλαδή βλέπεις εκεί στις σκηνέ ότι έχει μια συνθήκη στην οποία υπάρχουν μικρά παιδάκια ζωηρά και μια μαμά όλο χαρά και όλο ειδοξία και όλο θετικότητα και ένα βαριεστημένο άλλο πρόσωπο το οποίο να λέει εσύ να κάνεις παιδιά τράβα τώρα κλπ. Όπως και να έχει δεν κατηγορώ σε καμία περίπτωση τον πατέρα των μεγάλων μου παιδιών για αυτή την ιστορία. Είμαστε δύο μικρά παιδιά, δύο έφηβοι, εκείνο 21 και εγώ 20 τον αργωνιαστήκαμε, εκείνο 22 και εγώ 21 τον παντρευτήκαμε, Μου μα έβαλαν να παίξουμε παιχνιδιά ανηλίκων. Έφαγα όμω έτσι μεγάλη απογοήτευση τότε και μετά που χώρισα. Είχα κάνει το τεράστιο λάθος που σας το συστήνω εάν βρίσκεστε σε παρόμοια θέση να μην το πράξετε κι εσείς Παρόλο που μετά που χώρισα, και ξεκάθαρα ότι οι γονεί μου ήταν λαύροι εναντίον μου και τα προεμπευθερικά μου ήταν, έκανα το λάθος να μην κόψω επαφέ. και να επιδιώκω τα παιδιά να έχουν επαφές με τους παππούδες. Πράγμα το οποίο δηλητηρίασε τα παιδιά. Τα παιδιά μου έχουν δεχθεί φοβερή γονική αποξένωση από τους γονείς μου και από τους άλλους παππούδες και καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής και φιβικής του ηλικίας είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί ενώ μεγάλωναν μαζί μου ήταν αποξενωμένα από εμένα. Και ήμουνα τόσο ανόητη και τόσο ηλίθια που δεν το αντιλαμβανόμουν. Και φυσικά και οι ψυχολόγοι στους οποίους πήγαιναν. Να μην συζητήσω τώρα για έναν ψυχολόγο που πήγαινε, ο οποίος πίσω από την πλάτη μου είχε συνομιλίε. με μέλη τη οικογένειας μου, με τα οποία τώρα βρίσκομαι σε no contact. Ε, Σαφώ αυτό είχε να κάνει με την ανοριμότητα που είχα τότε και την έλλειψη γνώσεων. Δεν γνώριζα τότε ότι πρέπει να προστατεύσω και τα παιδιά. Δεν αντιλαμβανόμουν την τοξικότητα. Δεν την αντιλαμβανόμουν. Θυμάμαι το 2018 είχα διαβάσει το βιβλίο Τοξικοί Γονεί και συγκλονίστηκα. Το βιβλίο που το έχουμε και στη συμμετοχή. Είναι εξαιρετικό βιβλίο τη Susan Forward. Το βιβλίο Τοξικοί Γονεί είναι must βιβλίο. Ψάξτε στη συμμετοχή, στα playlist το που διαβάζουμε στη συμμετοχή και να βρείτε το βιβλίο Τοξικοί Γονεί είτε να το ακούσετε στη συμμετοχή. Με 5 ευρώ το μήνα μπορεί κάποιο να μπει στο πρώτο επίπεδο τη συμμετοχή και να ακούσει όλα τα βίντεο στα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία. Το συστήνω. Δεν είναι μεγάλο ποσό και είναι μεγάλο το όφελο. Πέρα από το βιβλίο Το Ξυκηγονή, έχει πολλά άλλα βιβλία. Έχει το βιβλίο τη Δοχτωρά Μανή για τον Αρκισισμό, τα βιβλία του Σκοτ Πέκ, το βιβλίο Γυναίκε Παγαπούν, το βιβλίο Ωραία Ζωή κλπ, κλπ. Είναι πολλά. Ε, δεν ήξερα. Και έτσι ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ επειδή δεν ήξερα και τα παιδιά μου ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, τα μεγάλα μου τα παιδιά. Ε, γιατί δεχόντουσα συνεχώς πλήση εγκεφάλου. Άμα τα Σαββατοκύριακα πήγαινα στου γονεί μου και άφηνα τα παιδιά εκεί και άκουγαν και βλέπαν διάφορα και δεν χρειάζεται οι παππούδε ή το να πουν και πολλά. Δεν χρειάζεται το η μάνα σου δεν είναι καλή. Όταν το παιδί αναφέρει τη μάνα του, μπορεί να κάνει μια γκριμάτσο παππούσια ή να κάνουν ένα φορισμό ή να ειρωνευτούν ή να συμπεριφέρονται στο γονιό μπροστά στα παιδιά με απαξιωτικό τρόπο. Εγώ δεν γνώριζα τι είναι το νέγκινγκ. Το νέγκινγκ είναι ο τρόπο επικοινωνία στο γονιό μου με μένα και γι' αυτό δεν έχουμε πλέον επικοινωνία, επειδή μόνο νέγκινγκ ξέρω να κάνω. Ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Μόνο ηρωνία, ηρωνία, ηρωνία. Οπότε, παρόλο που προσπάθησα πάρα πολύ από το 2001 που χώρισα Μέχρι και το 2018 που πήγε εκεί η Γυριακή να σπουδάσει, όταν ήταν τα παιδιά μαζί μου, προσπάθησα πάρα πολύ να βιώσω την οικογενειακή ευτυχία. Βίωσα πάρα πολύ στενοχωριά, πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ ψυχοπίεση. Ε, και εγώ και τα παιδιά. Και μάλιστα μου είχε πει χαρακτηριστικό ο γιο μου σε κάποια φάση μεγαλύτερο. Και μετά που έκανε ψυχοθεραπεία, μου λέει: Τι έκανε, Μάνα, τι έκανε. Γιατί μα έστειλε να πάμε σε ανθρώπου που σε κατηγορούσα. Δεν το είχα σκεφτεί. Ήμουνα αφελής. Απαλαβή θα έλεγα. Συνεξαρτώμενη θα έλεγα. Με τα λόγια που γνωρίζω τώρα και με τον ορίσμο που γνωρίζω τώρα. Θυμάμαι ότι ο Νίτ σύντροφο μου μου είχε πει αρχικά, πολύ αρχικά όταν συνομιλούσαμε, μου λέει: Άραγε, δυο συνεξαρτώμενοι μαζί τη σχέση κάνουν. Μια απορία που έχετε και πολλοί άλλοι από εσά, και είπαμε να τη βάλουμε σε εφαρμογή. Έχει πολύ πλάκα τη σχέση κάνουν δύο συνεξαρτόμενοι μαζί σε αποθεραπεία όμω. Όχι που δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι συνεξαρτώμενοι. Χρειάζεται να επενθυμίζουμε συχνά ο ένα τον άλλον να λέει τι θέλει. Χρειάζεται να επενθυμίζουμε συχνά ο ένα τον άλλον ότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε όρια. Και ότι δεν γίνεται συνεχώ να προσφέρουμε στον άλλον ότι πρέπει να λάβουμε και εμεί σε όλου του τομεί δύο συνεξαρτώμενοι σε σχέση σκοτώνονται ποιο θα κάνει τι περισσότερε δουλειέ και ποιο θα εξυπηρετήσει περισσότερο τον άλλον. Έχουμε έτσι στόχο και κάνουμε και θεραπεία ζευγαριού, το οποίο θεωρώ ότι θα έπρεπε οποιοδήποτε να το κάνει από την αρχή, προκειμένου να μην μα ξεφύγει κάτι και άθελά μα να κακοποιήσει ο ένα τον άλλον ή άθελά μα να, να, μπούμε σε διαδικασίε που να, να επιφέρουν πλήγματα στη σχέση μα. Ε, θεωρούμε ότι είναι πολύτιμη η σχέση μας και εγώ νιώθω για τον άνθρωπο αυτό ότι είναι πολύτιμο. Δεν θα μιλήσω για το τι νιώθει αυτό, μιλάει μόνο του, μου τα λέει. Δεν είναι σωστό να λέω τι μου λέει για μένα, αλλά εγώ νιώθω ότι είναι ένα πολύτιμο άνθρωπο και θαυμάζω ιδιαίτερο το πνεύμα του, θαυμάζω ιδιαίτερο τα αγαθά του κίνητρα. Μου έχει μιλήσει για όλη του τη ζωή, όπω του έχω μιλήσει και εγώ για όλη μου τη ζωή. Γνωρίζει όλα τα πράγματα που με κάνουν να χαίρομαι, που με κάνουν να λυπούμε, που με κάνουν να ελπίζω, που με κάνουν να ντρέπομαι, όλα. Ε, μιλάμε για την ευαλωτότητα, να μπορείς να ξεγυμνωθείς μπροστά στα μάτια του άλλου και επίσης πολύ βασικό κομμάτι είναι ότι δεν χρησιμοποιεί ο ένας εναντίον του άλλου ευαίσθητες πληροφορίες που έχει μάθει. Γιατί πολλές φορές όταν μπλέξουμε έναν Ευάλωτο τον με έναν κρυφό αρκησιστή μπορεί να μας το παίξει τριφερός και μπορεί να μας το παίξει αισθαντικό και να μας προκαλέσει να μας προσκαλέσει να μιλήσουμε για την ευαλωτότητά μας, να μοιραστούμε τους φόβους μας, τις αγωνίες μας, τα τραύματα μας και μετά να μας τα χτυπήσει. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι ότι όταν περιγράφει ο ένας Κάτι σκοτεινό από το παρελθόν, μια περίπτωση στην οποία ε, είχαμε συνεξαρτηθεί, μια περίπτωση στην οποία άφηθήκαμε να γίνουμε θύμα εκμετάλλευση άλλων ανθρώπων. Αυτό που λέμε ένα στον άλλο είναι ναι θα μπορούσα και εγώ να είχα κάνει αυτή τη φυλακή. Ναι. Είναι πολύ φοβιστικό το πόσο χαμηλά μπορεί να σε φτασει η συνεξάρτηση. Ε, Θέλω να πω κάτι. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το βίντεο το παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι. Οι οποίοι είναι ασυντροφευτοί. Είτε γιατί δεν είχαν ποτέ σχέση, είτε γιατί είχαν σχέσεις ή σχέση που δεν πήγε καλά. Για οποιοδήποτε λόγο. Είμαι σίγουρη, είμαι πεπισμένη ότι δεν θα μου προέκυπτε αυτή η γνωριμία αν δεν είχα επιδιώξει επισταμένα και αν δεν είχα προσπαθήσει πολύ συνηθινά να μετατρέψω τη μοναξιά μου σε μοναχικότητα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, αν με ρωτούσατε ένα χρόνο πριν αν βλέπω στο μέλλον τον εαυτό μου καλά συντροφευμένο, θα σας έλεγα όχι. Βασισμένη πάνω σε εμπειρίες χρόνου. Και βασισμένη πάνω στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, μετά που ήμουν σύγκολο φυσικά, Πήγα κάποια ραντεβού, έκανα κάποιες προσπάθειες για γνωριμία και έλεγα όχι, όχι και ξανά όχι, από μένα είναι ένα όχι, it's a no from me. Και έβλεπα ότι γύρω μου υπήρχαν διαθέσιμοι άνθρωποι με πολύ ναρκισισμό, με πολύ κομπλεξιλίκη, με πολύ κακία, με πολύ αλαζονία, με πολύ ψυχρότητα, με πολύ λυσμό και δεν ήθελα, δεν ήθελα. Αποφάσισα συνειδητότατα από το Γενάρη του 22 και μετά, συνειδητότατα όμως ότι δεν πρόκειται να πουληθώ ποτέ ξανά φθηνά. Ποτέ ξανά. Και πήρα συνειδητά την απόφαση ότι καλύτερα να μείνω μόνη μου παρά να είμαι σε μια συμβιβασμένη κατάσταση. Και ναι, το γνώριζα και στον πρώτο γάμο και στο δεύτερο, πως δεν έκανα γάμο με έναν άνθρωπο ταιριαστό με μένα. Θα μου πείτε γιατί το έκανες Να θα πω και μετά να θα πω και μετά να θα πω Γιατί το έκανα Επειδή Ήμουν αδειλή Ήδη την προηγούμενη ημέρα του πρώτου γάμου Είχαν γίνει κάποια περιστατικά Κάποια συμβάντα Τα οποία κατέδειξαν ότι ήταν ακατάλληλος εκείνος ο γάμος Και όμως δεν τόλμησα Να σηκώσω ένα και να μην πάω σε εκείνον τον γάμο Στο δεύτερο γάμο Είχα μείνει πάρα πολλά χρόνια μόνη, πάρα πολλά χρόνια μόνη, με είχε φάει μοναξιά, δεν είχα τη δυνατότητα τότε, δεν είχα κατάλληλη βοήθεια, δεν ξέρω. Και δεν είχα πάει και no contact, μ? για να μπορέσω να μετατρέψω τη μοναξιά σε μοναχικότητα, με είχε φάει μοναξιά και μετά με τα ψίχουλα ένιωθε ευτυχής. Ένα σκυλάκι που είναι κάτω από ένα τραπέζι και του ρίχνεις κάποια ψίχουλα. Δηλαδή πραγματικά είναι γελίο είναι γελίο ε, το συζητάμε και με τον σύντροφο μου τώρα συγκρίνουμε εμπειρίε, γελιότητας και γελάμε γελάμε για να μην κλαίμε και κάνουμε χιούμορ με τον εαυτό μας πως το παρελθόν έχουμε λειτουργήσει εντελώς αντιαγαπητικά προς τον εαυτό μας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχω συνεξαρτηθεί επειδή μιλάμε πάρα πολύ ρεαλιστικά και μιλάω μαζί σας ρεαλιστικά και μιλάμε και μεταξύ μας ρεαλιστικά. Και βλέπετε ότι δεν έχω καμία επιθυμία και καμία όρεξη και καμία πρόθεση ούτε να τον φανερώσω, ούτε να βγάλω τη φωτογραφία του, ούτε να πω ποιος είναι. Δεν με αφορά. Και το είχα πει, αυτό το οποίο είχα αποφασίσει το Μάιο του 20 είναι ότι ό,τι και ας συμβεί στην ζωή μου την προσωπική, ότι δεν θα βγάλω ποτέ ξανά σύντροφό μου στο κανάλι, το οποίο το τηρώ. Και είναι η πρόθεση και η δική μου και του σύντροφου. Λοιπόν, ε, εκείνο που με βοήθησε να μετατρέψω τη μοναξία σε μοναχικότητα και έπαιξε έτσι κέριο ρόλο, ήταν όταν πήγα no contact με τους γονείς μου και με ένα άλλο πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όχι τον αδερφό μου, ένα άλλο πρόσωπο. Οι οποίοι, αυτοί τρεις άνθρωποι ήταν μέσα στη ζωή Μπορεί να μην συναντιόμασταν προσωπικά, αλλά μιλούσαμε στα τηλέφωνα. Και κάθε φορά που μιλούσα στα τηλέφωνα, μετά γινόμουν σκατά. Ναι. Και ήταν εξαιρετικά απελευθερωτικό. Γιατί νόμιζα ότι τα ξέρα όλα και νόμιζα ότι είχα λύσει όλα μου τα προβλήματα, αλλά εξακολουθούσα να έχω στενέ επαφέ με του ανθρώπου οι οποίοι με δηλητηρίαζαν ψυχικά. Έχω εξηγήσει και στα παιδιά μου για ποιο λόγο έχω επιλέξει τη μηδενική επαφή και του έχω δώσει την επιλογή να λειτουργήσουν εκείνοι όπως θέλουν. Είναι άλλη σχέση μου εμένα με τους ανθρώπους με τους οποίους πήγα ο contact και άλλη σχέση των παιδιών μου, τα οποία είναι ενήλικα και πλέον δεν μπορώ εγώ να αποφασίζω για αυτούς. Αυτά εν ολίγης. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω παρόμοιες ιστορίες για το πώς η πνευματική ανάπτυξη, η πνευματική εξέλιξη οδήγησε ουσιαστικά και στον έρωτα. Ο έρωτας είναι υπόθεση πνευματική. Δεν είναι ηλιστική. Και όσοι θέλουν να γιορτάζουν σήμερα, by all means, αλλά εγώ δεν γιορτάζω σήμερα. Αυτό ήταν το δικό μου σημερινό, Anti-Valentine του 2024. Φιλιά.